που ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να το κερδίσει. Τι κρατάει κάτι από αυτό. Αυτό που κρατάω είναι ότι μας έλειψε τον γκολ. Παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ οργανωμένη ομάδα, έπαιξε πάρα πολύ δυνατά. Είχαμε σίγουρα ευκαιρίες και αυτό που μπορεί να κρατήσουμε είναι ότι κάναμε και εμείς ευκαιρίες και δεν μπορέσαμε να πετύχουμε ένα γκολ. Αμυντικά έδειξε βελτιωμένος ο Πάοκ σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θεωρεί ότι είναι αυτό μια βελτίωση και αν είναι αρκετή για να επανέλθει ο Πάοκ σε επιτυχία. Πράγματι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ακόμα πιο σημαντικό από τη στιγμή που δώσαμε βάση όλη την προηγούμενη εβδομάδα πάνω σε αυτό. Πρέπει να βελτιωθούμε. Θεωρώ ότι δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να δημιουργήσει πραγματικές φάσεις για γκολ. Ναι, μεν βγήκε στην επίθεση, αλλά κάτι ρεαλιστικό που να μας απειλήσει δεν υπήρξε. Και όταν πηγαίνεις από μία εβδομάδα με 4 γκολ στην πλάτη σε μία εβδομάδα χωρίς σχεδόν καμία φάση, είναι κάτι πολύ θετικό για το μέλλον. Μετά το μάτς της Λεωφόρου, πώς θα έπρεπε να κάτσουμε να συζητήσουμε όλοι μαζί, τι είναι αυτό το οποίο δεν λειτουργεί καλά στην ομάδα. Πώς κυλήσε για αυτούς όλο το προηγούμενο διάστημα και τι ήταν αυτό το οποίο συζήτησαν και επομένως άλλαξαν. Αυτό που είδατε και σήμερα, συζητήσαμε αρκετά, μας έδωσε ο προπονητής κάποιες οδηγίες για την άμυνα, να είμαστε πιο συμπαγείς, πώς να αλλάζουμε την μπάλα. Είναι κάποια πράγματα που πιστεύω ότι φάνηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προηγούμενη σε αυτήν την εβδομάδα και είναι θετικό το ότι αυτά τα βγάλαμε στο γήπεδο. Γκολ στη Λεωφόρου, MVP σήμερα και δεδομένα ο καλύτερος από το ΠΑΟΚ. Έχει φτάσει σε 100% της αγωνιστικής κατάστασης ή να περιμένουμε και ακόμη καλύτερα. Ναι, θα μπορούσα να πω ότι είμαι στο 100%. Εντάξει, είναι κάποια ωραία πράγματα αυτά που είπατε, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το πιο σημαντικό για μένα μακράν είναι η ομάδα να κερδίζει.